σε όλη τη τιμή. Είμαστε και οι. Πάμε. Κώστας Καταραχιάς, γιατρός ακτινολόγος, πρόεδρος του Σωματείου του Αγίου Σάβα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά. Το λόγο της σημερινής διαμαρτυρίας. Βρισκόμαστε για πολλωστή φορά στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας ένα πράγμα. Να σταματήσει η εκδικητική μεθόδευση της απόλυσής μου τη στιγμή που πραγματικά τα νοσοκομεία βρίσκονται στο κόκκινο. Δεν μπορεί ένα Υπουργείο Υγείας να μεθοδεύει απολύσεις τη στιγμή που ψάχνει γιατρούς. Είμαι μετακινημένος 3 μήνες στη ΜΕΘ COVID του Σωτηρία από τον Άγιο Σάβα, όπου και από εκεί λείπω, που δουλεύω 5 χρόνια συμβασιούχος επικουρικός στο μεγαλύτερο αντικαρκυνικό νοσοκομείο της χώρας, και με μετακινήσανε. Και αυτή τη στιγμή, 31 Μάρτη, με βία, η διοίκηση του Αγίου Σάβα μαζί με την κάλυψη του Υπουργείου Υγείας μεθοδεύουν την απόλυσή μου στις 31 του Μάρτη. Την ίδια στιγμή, μέσα σε αυτούς τους μήνες, παρόλο που η ειδικότητά μου δεν έχει σχέση με τις ΜΕΤ, επειδή όμως όπου και να πας σε ένα γιατρό αυτή τη στιγμή, μέσα στο ΕΣΥ που βουλιάζει, είναι χρήσιμος, οι υπέρηχοι που κάνω κάθε μέρα, δεκάδες υπερήχους, έχουν αναδείξει ότι είμαι πολύ απαραίτητος ακόμα και εκεί πέρα. Η διευθύντρια της ΜΕΘ, της Πολυδύναμης ΜΕΘ, έχει γράψει επίσημα χαρτί ότι είμαι απαραίτητος εκεί πέρα. Ο Άγιος Σάββας με χρειάζεται και η διοίκηση του Αγίου Σάββα που ανήκω, της Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας, μετά και τη χτεσινή μας κινητοποίηση με εκατοντάδες εργαζόμενους από τα νοσοκομεία, ζητάμε να απαντήσουν πώς μπορούν να απολύσουν ένα γιατρό μέσα στην πανδημία. Δεν απαντάνε 3 μήνες τώρα, ενώ έχουν γίνει αλλεπάλληλα αιτήματα από τον Ιατρικό Σύλλογο, από την ΕΙΝΑΠ, από την ΟΕΝΓΕ, από το σωματείο μας, από δεκάδες σωματεία, από την ΑΔΕΔΗ. Δεν υπάρχει καμία απάντηση και δεν καταλαβαίνω αν θεωρούν ότι απλά θα περάσει έτσι η απόλυση ενός γιατρού που το έγκλημά του είναι το εξής. Είναι συμβασιούχος 5 χρόνια και συνδικαλίζεται.